καλησπέρα παιδιά. Φτιάχνω αυτό το βιντεάκι για να αναλύσω σχετικά με τα ηλεκτρικά μονόκυκλα. Κάποιος που θέλει να ξεκινήσει να ασχολείται και είναι νέος αυτό και θέλει κάποιες πληροφορίες, να σας τα πω λιγάκι στο περίπου κάποια πράγματα. Πολλοί αναρωτιέστε πώς οδηγείται ένα ηλεκτρικό μονόκυκλο. Είναι πολύ απλό. Το ηλεκτρικό μονόκυκλο έχει ένα γυροσκόπιο. Από εκεί και πέρα, αυτό σημαίνει ότι στα πετάλια που θα έχετε δει, αν έχετε δει πώς φαίνεται ένα ηλεκτρικό μονόκυκλο, έχει κάποια πετάλια που πατάς πάνω. Λοιπόν, ανάλογα το πώς δίνεις όθηση εσύ στο πόδι σου, αυτό πηγαίνει. Δηλαδή, αν θες να πας προς τα μπροστά, πιέζεις τα δάχτυλα του πόδιου σου, λίγο δίνεις δύναμη λίγο προς τα μπροστά, πάει μπροστά. Θες να φρενάρεις, πιέζεις λίγο τις φτέρνες, σταματάει. Θες να επιταχύνεις γρήγορα, θα γίνεις όλο στο κορμί μπροστά. Θες να φρενάρεις απότομα, θα κάνεις βαθύ κάθισμα. Αυτές είναι μερικές από τις βασικές αρχές. Πώς τρίβεις, εντάξει, με βοφούς. Θα το δεις αν ξεκινήσει να κάνει κάποιος από εσάς. Θα το καταλάβετε δηλαδή πώς οδηγείτε. Δεν είναι κάτι το τρελό ή το παράξενο. Τώρα από εκεί και πέρα, αν είναι εύκολο, είναι σαν να κάνεις ποδήλατο. Έτσι. Είναι σαν να κάνεις ποδήλατο. Όπως μικρός στο ποδήλατο πάνω ανέβηκες και προσπάθησες να μάθεις να πηγαίνεις σε δύο ρόδες, το ίδιο πράγμα είναι να μάθεις μετά και στο μονόκυκλο να πηγαίνεις σε μία ρόδα. Θα το βρεις δηλαδή μέσα σε μία μέρα, αν ασχοληθείς, του δώσεις λίγο χρόνο. Είναι ανάλογα και στον άνθρωπο, κάποιοι τα παίρνουν γρηγορότερα, κάποιοι πιο αργά. Πάντως σε γενικές γραμμές, μέσα σε μία μέρα μπορείς να μάθεις να πηγαίνεις. Να πηγαίνεις σε μία ευθεία, έτσι, για στροφές και τα υπόλοιπα, κάνοντας μαθαίνεις. Τώρα, τι μάρκες πια υπάρχουν, τι μονόκυκλα υπάρχουν στην αγορά και αυτά. Βασικές μάρκες αυτή τη στιγμή είναι η Kingsong, είναι η Inmotion, είναι και η Godway που τώρα έχει γίνει B-Code. Αυτές είναι οι μάρκες οι οποίες πρωταγωνιστούν στην αγορά των μονόκυκλων. Οπότε θα ψάξετε γύρω από εκεί. Τώρα ανάλογα το τι θέλετε, αν θέλετε μεγάλη επιτάχυνση, αν θέλετε μεγάλη ταχύτητα τελική και όλα αυτά, μεγάλη ρόδα ή μικρή ρόδα, θα τα βρείτε μέσα από τα χαρακτηριστικά της κάθε ρόδας, έτσι. Απλά να ξέρετε το εξής, τι γίνεται. Επειδή είναι κάτι το καινούριο, σε εισαγωγικά καινούριο, κάθε φορά που βγαίνει μία καινούρια ρόδα, συνήθως έχει προβληματάκια. Μέσα από αυτά τα προβληματάκια λοιπόν, βγαίνουν κάποιες παρτίδες. Τα οποία τα ονομάζουν batch. Batch 1, batch 2. Οπότε να ξέρετε ότι όταν βγαίνει μια καινούρια ρόδα, μπορεί να είναι τέλεια γαμάτι να φαίνεται, ξέρω εγώ, αλλά δεν την εμπιστεύεσαι ακόμα. Την εμπιστεύεσαι μετά από το τρίτο, τέταρτο batch. Γιατί σε κάθε batch που βγαίνουν, νέα παρτίδα δηλαδή, τα βελτιώνουν. Δηλαδή θα βγει η παρτίδα νούμερο 1, θα έχει κάποια προβληματάκια, θα τη βελτιώσουν. Στο batch 2 θα έχει λιγότερα προβληματάκια, batch 3 ακόμα λιγότερα, μέχρι στο σημείο που η ρόδα θα φτάσει στο σημείο να μπορείς να την εμπιστευτείς. Τώρα, πολλοί ρωτάνε και πώς πας, ξέρω εγώ, συνέχεια πας κομμάτια, τι κάνεις. Είναι ηλεκτρικό, έτσι. Έχεις κάποια πραγματάκια τα οποία θα σε φρενάρουν. Δηλαδή, δεν μπορείς να πηγαίνεις κολλημένος, ξέρω εγώ, με 60 χιλιόμετρα, με 70 χιλιόμετρα, δεν ξέρω και εγώ πόσα θέλετε να πάτε. Ανάλογα η ρόδα που θα επιλέξετε, τι τελική έχει, δεν μπορείς να πηγαίνεις κολλημένος σε αυτή την τελική. Γιατί όπως πέφτει η μπαταρία του μονόκυκλου και εσύ συνεχίζεις και το πηγαίνεις στα τέρματα, κάποια στιγμή δεν θα έχει να δώσει άλλο και θα σου κάνει το περίφημο cut-off. Όταν γίνεται το cut-off, πάει να πει ότι η ρόδα σβήνει και φεύγεις όπως είσαι κάτω. Οπότε είναι κάτι το οποίο μπορούμε πολύ εύκολα να το αποτρέψουμε, το οποίο θα το αποτρέψουμε με το να
να μην πηγαίνουμε κομμάτια συνέχεια, ειδικά όταν έχουμε χαμηλή μπαταρία. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις μπαταρία 30% και εσύ να μου πηγαίνεις με 65 χιλιόμετρα που είναι το όριο της ρόδας σου, θα σου κάνει cut off, έτσι. Το πηγαίνεις στα 30 χιλιόμετρα, στα 35. Έτσι αλλιώς αυτές οι ταχύτητες που αναφέρουν τα 65 χιλιόμετρα είναι αρκετά μεγάλες. Δεν μπορείς να κινήσεις συνέχεια με 65 χιλιόμετρα, έτσι. Εδώ τα αυτοκίνητα μέσω όρο στην πόλη έχουν 50 χιλιόμετρα, για όποιον δεν το ξέρει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, διαλέγεις ρόδα ανάλογα την προτίμησή σου. Αν θες να σου βγάζεις πολλά χιλιόμετρα ή λιγότερα χιλιόμετρα και θα συναφεί, είναι πολλές ρόδες καινούργιες, δύο συγκεκριμένα, τρεις από την κάθε μία εταιρεία, αυτές που σας προανέφερα, οι οποίες έχουν βγάλει ανάρτηση, ρόδα με ανάρτηση, είναι κάτι το τελείως νέο. Και εκεί πέρα, προς το παρόν, κοιτάμε να δούμε ποια από τις τρεις έχει την πιο έμπιστη, έχει την πιο έμπιστη ανάρτηση. Είναι η Kingston S18, είναι η V11 της InMotion και είναι και Godway X, Big Old X, που έχει την ανάρτηση. Οπότε, από πού παραγγέλνεις, έτσι, άμα το ψάξετε, υπάρχει το e-wheels, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα site τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε, ή μπορείτε να μπείτε στο AliExpress να παραγγείλετε. Στο AliExpress συνήθως είναι πολύ πιο φτηνές οι ρόδες, 300-400 ευρώ πιο κάτω από ότι σας δίνει ένα official site. Αν τώρα αυτές από το AliExpress που παίρνετε έχουν κάποιο πρόβλημα θα συναντήσετε ή από AliExpress που είναι και πιο φτηνές, ή και από τον official dealer. Αν δηλαδή απαιτείς πρόβλημα, θα το πετύχεις από όπου και να παραγγείλεις. Το θέμα είναι από τη μία βέβαια να παραγγείλεις από κάπου που να έχεις και ένα backup, έτσι. Αυτό πρέπει να το ψάξετε λιγάκι, να βρείτε για καταστήματα τα οποία λειτουργούν εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει συγκεκριμένα, τώρα δεν νομίζω ότι θεωρείται σαν διαφήμιση, γιατί ένα είναι που γνωρίζω και εγώ, είναι το Dualtron Greece, ο οποίος έχει φέρει τώρα, φέρνει τα Dualtron, τα e-scooters, και τώρα έχει ξεκινήσει και φέρνει και ρόδες. Είναι καλό δηλαδή να εμπιστευτείς κάποιον που αν τυχόν σου τύχει πρόβλημα να είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα, να σε αντιπροσωπεύσει, δηλαδή να του πεις ότι πήρα τη ρόδα αυτή από σένα, μου βγάλει κάποιο πρόβλημα, να μιλήσει αυτός με την εταιρεία που έβγαλε το πρόβλημα, να σου φέρει τα ανταλλακτικά ή το οτιδήποτε. Οπότε αυτό είναι καλό, δεν το είχαμε πριν, το έχουμε τώρα, οπότε αυτό είναι ένα καλό. Από εκεί και πέρα, γράψτε μου στα comment τι άλλη απορία έχετε, τι σας, κάτι που εγώ σας πάνω κάτω λίγο σε γενικές γραμμές δηλαδή. Τώρα δεν μου έχετε κάτι άλλο. Αν εσείς έχετε κάποια συγκεκριμένη απορία, γράψτε μου στα comment τι ακριβώς απορία είναι και να τη λύσουμε. Απλά να ξέρετε ότι αγοράζοντας ένα ηλεκτρικό μονοκύκλο πρέπει να τηρήσετε και την ασφάλειά σας, έτσι. Επειδή είσαι πάνω σε μια ρόδα, καλό είναι να με ερμηνεύσετε πάντα full face κράνος για μένα. Θα δείτε στα βίντεο, είμαι πάντα με κράνος, δεν θα με δείτε ποτέ χωρίς κράνος. Προσωπικά εγώ φοράω πάντα σε όλο το σώμα body armor, που είναι συνήθως από motocross. Φυσικά επικαρπίδες για τα χέρια σας, επιγονατίδες. Είναι ένας καλός εξοπλισμός ο οποίος συνιστάται, έτσι. Όχι απλά συνιστάται, επιβάλλεται για μένα. Από εκεί και πέρα εσείς θα το δείτε αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι απορία έχετε, στείλτε μου ένα μήνυμα, θα σας απαντήσω. Αυτά. Καλά να περνάτε και θα τα ξαναπούμε.